Πράγματι, το θέμα της μετανάστευσης, όπως εμφανίζεται στα σύνορα της Ευρώπης, που τα ελληνικά σύνορα είναι και ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά ως Έλληνας και ως πράσινος, μιλώντας και εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα για το θέμα αν θέλει να έχει λύσεις. Αντιμετωπίζουμε πράγματι μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα για πολλούς λόγους και η Ελλάδα είναι στο σταυροδρόμι πολλών κρίσεων. Πρέπει να αλλάξει το Δουβλίνο 2 για να μην παγιδεύονται άνθρωποι στα ελληνικά σύνορα και να μπορούν να κινηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το θέμα όμως είναι να στείλουμε το σωστό μήνυμα και φοβάμαι ότι τον τελευταίο καιρό δεν στέλνουμε σωστό μήνυμα και ως χώρα και ως Ευρώπη. Καταρχήν, ένα 20% των ανθρώπων που μπαίνουν στην Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μπορούν να θεωρηθούν ως πρόσφυγες αν υπάρχει σωστή διαδικασία παροχής ασύλου. Άρα, ήδη θα μειωνόταν ο αριθμός. Όμως, υπάρχουν και εκεί πολλά χρήματα, όπως είπε και η Επίτροπος στην Ολομέλεια, τα οποία όμως η Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα αποτελεσματικά. Και η χρησιμοποίηση των πόρων αυτών θα ήταν προς όφελος και των μεταναστών αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Αναφέρω για παράδειγμα μια περιοχή που είναι ο Άγιος Παντελεήμονας που χρησιμοποιείται πολύ ως παράδειγμα κρίσης. Είναι μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς ήταν υποβαθμισμένη και έχει υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Απουσιάζει όμως η διοίκηση εκεί και αφήνει νεοναζί να εμφανίζονται ως προστάτες των τοπικών πολιτών. Δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πόροι, ευρωπαϊκοί πόροι, για να μπορούν να στηρίζονται ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να βελτιωθεί η γειτονιά της περιοχής και να βελτιωθεί και η ζωή των μεταναστών που μένουν εκεί, αλλά και η ζωή των Ελλήνων κατοίκων. Είναι τεράστια η ευθύνη της ελληνικής πολιτείας που δίνει το κακό μήνυμα ότι πρέπει να έρθουν νεοναζί να υπερασπιστούν τους ανθρώπους Έλληνες. Πρέπει να έρθει η διοίκηση, πρέπει να έρθουν οι ευρωπαϊκοί πόροι και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που θα στηρίξει τους ανθρώπους, ώστε να στερήσει τον ρατσισμό από επιχειρήματα. Και θα έλεγα ότι φοβάμαι ότι υποστηρίζεται λάθος μήνυμα. 400-500.000 άνθρωποι δεν μπορούν να συλληφθούν, δεν μπορούν να κρατηθούν σε στρατόπεδα, δεν μπορούν να απελαθούν. Όσο προβάλλονται τέτοιες αναδευτικές λύσεις και από ακραίες φωνές, αλλά και από πολιτικούς και υπουργούς, δίνουμε το λάθος μήνυμα στην κοινωνία. Το μήνυμα είναι οργάνωση κέντρων υποδοχής, ανθρωπιστική προσέγγιση, ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, λύσεις που είναι υποφελείς και για τους Έλληνες αλλά και τους μετανάστες. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό και για το δικαίωμα ασύλου, αλλά και καλύτερη οργάνωση της ελληνικής διοίκησης.